Αγαπητοί μας νέοι, φοιτητές και εργαζόμενοι. Εδώ αυτή η αίθουσα είναι αίθουσα που γίνονται θρησκευτικά μαθήματα και παραδόσεις. Γίνονται κηρύγματα. Εάν λοιπόν κάποιος άθεος και άπιστος περάσει απ' έξω από την αίθουσα και μάθει ότι εδώ μαζευθήκανε νέοι για να ακούσουν για τη θρησκεία, θα απορρίσει και θα πει τι θέλουν οι νέοι σε μια θρησκευτική αίθουσα. Διότι στην εποχή που ζούμε θεωρείται ότι η θρησκεία και η νεότης είναι δύο πράγματα ασυμβίβαστα. Ας θρησκεύουν οι νέοι, οι γέροντες, αλλά οι νέοι θεωρούν, επαναλαμβάνω, ότι νεότης και θρησκεία είναι ασυμβίβαστα. Αλλά εσείς απόψε με την παρουσία σας αποδεικνύεται ότι αυτές οι δύο έννοιες, αυτές οι δύο πραγματικότητες, νεότης και θρησκεία, δεν είναι ασυμβίβαστα και ότι μέσα στην καρδιά σας, μέσα στα νενεκά σας στήθη, υπάρχει η σπίθα, δεν έσβησε η σπίθα. Η σπίθα της πίστεως. Όταν ήμουν νέος και περιόδευα τη Μακεδονία στα ψηλά βουνά της Πίνδου, είχα φτάσει σε ένα χωριό που το κρύο ήταν πολύ δρυμή. Το θερμόμετρο ήταν κάτω από το μηδέν. Κρυστάλλωσαν εκεί τα ποτάμια. Και εγώ πριόδευα την εποχή εκείνη, την περιοχή της Πίνδου, την ηρωική εποχή της Πίνδου. Και έφτασα απ' έξω από μια στάνη. Ένας τσοπάνος, από τους αγαθούς τσοπάνους που τρέχουν τα ευγενή βουνά της πατρίδος μας, με υπεδέχτηκε. Με έβλεπε που τορτούριζα. Πάω στην καλύβη του μέσα. Φωτιά δεν είχε. Σώπα, λέει, σε λίγο θα έχω μια φωτιά θαυμάσια. Πήρε το ραβδί του, σκάλισε τη χοβόλη τη στάχτη, βρήκε μια σπίθα και με τη σπίθα αυτή άναψε μια φωτιά και μαζέστανε όλους εκείνο το βράδυ στην ευλογημένη του καλύβα. Όπως λοιπόν ο τσοπάνος εκείνος, σκαλεύοντας τη στάχτη, βρήκε μια σπίθα και με τη σπίθα εκείνη έπιασε φωτιά και θέρμανε όλους μας, έτσι και εγώ απόψε θα προσπαθήσω να βρω τη σπίθα που έχετε όλοι κρυμμένη μες στην καρδιά σας, κάτω από την ασβόλην, κάτω από τη στάχτην των διαφόρων θεωριών και συστημάτων, και θα είμαι ευτυχής εάν αυτή η σπίθα απόψε ανάψει και γίνει μια φωτιά μεγάλη, μια φωτιά νεανική που να φωτίσει και τον εαυτό σας και την κοινωνία. Ζείτε σε μια εποχή, σε μια ηλικία που είναι η πιο ωραία ηλικία της ανθρωπίνης ζωής, αλλά είναι συγχρόνως και η πιο κρίσιμος. Ζείτε σε μια ηλικία που τρόπον την άτο αεροπλάνο σας συνεχώς απογειώνεται και πετάει ψηλά, πολύ ψηλά ο νέος, σε έναν κόσμο ονείρων, σε έναν κόσμο φαντασιών, σε έναν κόσμο ωραίων ιδεών. Αλλά όσο και αν πετάξετε ψηλά και αστροναύτη ακόμα να γίνετε του πνεύματος, θα έρθει η ώρα που θα προσγειωθείτε
θα έρθει η ώρα που το αεροπλάνο σας θα κατέλθει από τα ύψη αυτά της φαντασίας και του ονείρου και θα έρθει να προσγειωθεί σε μια σκυρά πραγματικότητα. Θυμηθείτε το αυτό. Τώρα είναι απογείωσης. Θα έρθει η προσγείωσης. Απογείωσης είναι η νεότης. Προσγείωσης είναι το γύρας και η ηλικία. Και η σκυρά πραγματικότητας. Είστε σε μια εποχή απογειώσεως. Πετάτε ψηλά όπως οι αστροναύτες και ακόμα ψηλότερα από τους αστροναύτες. Διότι δεν ανάγκη κανείς να γίνει αστροναύτης, είναι και αστροναύτη του πνεύματος. Και οι αστροναύτες του πνεύματος έχουν μεγαλύτερη αξία από τους αστροναύτες της ύλης. Σας βλέπω σαν αστροναύτες που δεν σας αρέσει πια αυτή η μικρά σφαίρα της γης, με όλα τα σαθριότητας, αλλά πετάτε στα ύψη του ουρανού. Είστε ακόμα, για να φέρω μια άλλη εικόνα, ζείτε σε μια εποχή ζυμώσεων. Και όπως το κρασί που φέρνουν από το αμπέλι δεν πίνεται, αλλά βράζει συνεχώς. Και δεν πίνετε το κρασί που βράζει, έτσι εσείς τώρα βράζετε. Το αίμα σας, οι φλέβες σας, το παν βράζ. Πρέπει να γίνει, να πάψει η ζύμωση. Και όταν πάψει η ζύμωση, τότε είμαι βέβαιος ότι θα γίνεται διαλεκτό κρασί της πατρίδος και της θρησκείας και της πίστεως μας. Βέβαια, μεταξύ μας εδώ που είστε όλοι, δεν είναι κανένας Τούρκος να πιστεύει το Κοράνιο, ούτε κανένας Εβραίος να πιστεύει στη θρησκεία τη δική του, ούτε κανένας Βουδιστής, ούτε θέλουν ούτε να πιστεύουν ένα κανένα παιδί μιας νέας θρησκείας, η οποία αρχίζει να εμφανίζεται στον κόσμο, τα παιδιά του Μω, τα παιδιά του Θεού. Είστε όλοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Οι ταυτότητές σας, τα ονόματά σας, η καταγωγή σας, οι γονείς σας, οι προγονείς σας, όλα μαρτυρούν ότι είστε χριστιανοί, ότι ανήκετε στο χριστιανικό θρήσκευμα. Δεν πιστεύω να είναι μεταξύ σας ούτε ένας άθεος. Δεν πιστεύω άθεος να υπάρχει. Αλλά αν ποτέ συναντήσετε άθεο, δεν έχετε ανάγκη να του κάνετε πολλές ερωτήσεις. Ένα μόνο να του πείτε. Εάν με πείσεις ότι το ρολόγι που έχει στο χέρι σου εφύτρωσε έτσι στα χωράφια, τότε θα με πείσει και εμένα ότι ο κόσμος αυτός ολόκληρος, το σύμπαν, το υλικό και πνευματικό σύμπαν που λειτουργεί ως ρολόγιο ακριβίας, τότε θα με πείσει ότι έτσι έγινε εξ αυτομάτου. Εάν το ρολόγιο προϋποθέτει ένα μηχανικό, ένα τεχνουργό, πολύ περισσότερο το σύμπαν ολόκληρος. Άθεοι δεν είστε. Έχετε όμως ερωτηματικά. Έχετε όμως αμφισβητήσεις, όπως όλοι οι νέοι της εποχής. Και οι αμφισβητήσεις σας ενισχύονται από τα βιβλία και τα περιοδικά, τα οποία εκδίδονται συνεχώς στην πατρίδα μας και τα οποία ζητούν να κλονίσουν την πίστη προς τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Και υπάρχουν φυλάδια, δεν ξέρω αν πέσουν στα χέρια σας, και βιβλία που θέτουν πλέον ομός το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θέτουν το ερώτημα εις την ακρότητά του, το ερώτημα. Αλλά προτού να σας πω ποιο είναι το ερώτημα που θέτει η σύγχρονος απιστία για τον Χριστό εις την ακρόριά της, εις τα άκρα της, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο πόλεμος αυτός εναντίον του προσώπου του Χριστού δεν είναι ένας πόλεμος χθεσινός. Είναι ένας πόλεμος που άρχισε μόλις ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επάτησε επάνω στη φλούδα αυτή της γης. Ήταν νήπιο ο Χριστός, το πιο αθώο νήπιο του κόσμου, που δεν έβλαψε κανένα. Και όμως μόλις άρχισε να αναπνέει εδώ στη γη, ένας Ηρώδης ακόνησε τα μαχαίρια του για να τον σφάξει και έσφαξε 14.000 νήπια. 40 ημερών νήπιο το πήρε στην αγκαλιά του η Παναγία και το έφερε εις τον ναό του Σολομώντος για να σαραντήσει
Και εκεί ένας ασπρομάλης γέρος το πήρε στην αγκαλιά του και είπε ένα λόγο προφητικό, ότι ούτως κείται εις τόσιν και ανάσιν πολλών, ότι θα είναι σημείον αντιλεγόμενον ο Χριστός. Δηλαδή άλλοι θα πιστεύσουν και άλλοι δεν θα πιστεύσουν. Και ότι θα αρχίσει ένας πόλεμος, ένας ιδεολογικός πόλεμος γύρω από τον Χριστό. Και πράγματι ο λόγος αυτός του πρεσβύτου Σιμεών εξακολουθεί να εκπληρώνεται. Γύρω από το πρόσωπο του Χριστού διεξάγεται ένας αγών, όπως είπε ο Γκέτε, η ιστορία της ανθρωπότητος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ιστορία μεταξύ πίστεως και απιστίας. Και τελικώς, παρόλα στα σφάσεις τας οποίας θα διέρθει η ανθρωπότης, τελικώς η τελική νίκη ανήκει εις τον Χριστό. Ιδεολογικός λοιπόν πόλεμος. Εάν ανοίξουμε την ιστορία θα δούμε πολλά πρόσωπα, πολλούς συγγραφείς οι οποίοι αμφισβητούν την διδασκαλία του, αμφισβητούν ορισμένα θαύματά του, αμφισβητούν άλλες λεπτομέρειες της ζωής του. Αλλά μέσα στους 18 αιώνας, σημειώσατε το, ούτε ένας δεν παρουσιάστηκε να πει αυτό το οποίο λέγουν σήμερα μερικοί άπιστοι και άθλοι. 18 αιώνες περάσανε, κανείς δεν τόλμησε να πει εκείνο το οποίο είπε ο σύγχρονος σόφης της απιστίας και αθεΐας. Και ακριβώς, διότι τέτοιο πράγμα οικούσε τον αιώνα μας, είναι ένα σημείο των καιρών, το θερό σημείο των καιρών. Και Άρη και Μακεδόνοι και άπιστοι και όλων των ειδών κριτικοί συγγραφείς παρουσιάσαν, αλλά αυτό το οποίο ακούεται και γράφει στον αιώνα μας δεν ακούστηκε ποτέ άλλοτε. Τι, ότι ετέθη πλέον θέμα αμφισβητήσεως, όχι ενός μέρους διδασκαλίας του, όχι ενός μέρους των θαυμάτων του, όχι άλλα την ασημεία της ζωής του, αλλά ετέθη υπό αμφισβήτηση αυτό το ιστορικό πρόσωπο του Κυρίου ημώνος του Χριστού. Και τέθη το ερώτημα, υπάρχει Χριστός, υπάρχει Χριστός? Και απαντούν, δύο είναι απαντούν, είπα υπάρχει ή δεν υπάρχει. Μέσος με άλλη λύση δεν υφίσταται. Τρίτη λύση δεν υπάρχει. Εάν υπάρχει, εάν δεν υπάρχει, εάν δεν υπάρχει, τότε δεν πρέπει να ζούμε στο ψέμα. Δεν πρέπει. Ή το ένα ή το άλλο. Εάν δεν υπάρχει και είναι απλώς πλάσμα φαντασίας, δημιούργημα φαντασίας, τότε να συνταχθούμε με την παράταξη αυτό και να τα γκρεμίσουμε όλα. Να μην είναι τίποτα με τις γης. Γιατί δεν πρέπει να ζούμε στο ψέμα. Ένα ψέμα ο Χριστός, ένα ψέμα τα Ευαγγέλια, ένα ψέμα ο Χριστιανισμός, ένα ψέμα όλη η θρησκεία. Δεν πρέπει ούτε δευτερόλεπτο να καθόμεθα μέσα σε ένα τέτοιο τεράστιο ψέμα. Αλλά πρέπει να αγωνιστούμε και εσείς οι νέοι ιδίως να αγωνιστούν να ξεριζωθεί αυτή η πλάνη και το παραμύθι αυτό και ο μύθος αυτός που ευάσταξε 20 αιώνες. Εάν δεν υπάρχει. Εάν υπάρχει, τότε. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί των αιώνων. Ιδού λοιπόν ότι στο θέμα αυτό πρέπει να τεθεί απάντηση. Και απαντώντες, στηριζόμενοι επάνω σε ιστορικά ντοκουμέντα, όχι απλώς επάνω σε μύθους και φαντασίες, επάνω σε ιστορικά ντοκουμέντα, απαντούμε ότι υπάρχει Χριστός. Ποιες είναι αποδείξεις μας? Στο δικαστήριο ζητούν αποδείξεις. Όταν υπάρχει μία αμφισβήτηση, παρουσιάζονται μάρτυρες. Έχω μάρτυρας, μου λέει ο ένας, εγώ θέλω να έχω μάρτυρας έξω από το χριστιανισμό. Δεν με μου λέουν εμπιστοσύνη οι μάρτυρες του χριστιανισμού. Εγώ θέλω μαρτυρίας από τους Ιουδαίους, από τους Εθνικούς, από τους Ρωμαίους, από τους Έλληνας, από τους συγχρόνους της εποχής του Χριστού. Τι έχουμε να απαντήσουμε? Ομολογούμε ότι ολίγες είναι οι αποδείξεις του εθνικού κόσμου για τον Χριστό. Μα γιατί είναι λίγες? Λίγες όμως, αλλά αρκετές.
Είναι λίγες, γιατί στην εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα της ταχείας μεταδόσεως των ειδήσεων των γεγονότων. Σήμερα κάτι συμβαίνει στην Αμερική, στην Αυστραλία και αμέσως ολόκληρος ο πλανήτης μας πληροφορεί το γεγονός αυτό μικρό ή μεγάλο. Τότε δεν υπήρχαν ασύρματοι ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, μέσα μαζικής διαφωτίσεως ή μάλλον πλήσεως του εγκεφάλου. Δεν υπήρχαν τέτοια μέσα τότε. Αλλά και ένα άλλος λόγος. Δεν έχουμε πολλά πράγματα για τον Χριστό από Ιουδαίους συγγραφείς και Έλληνας και Ρωμαίος, δια των λόγων ότι ο Χριστός κατήγεται ο κατασάρκα από μια γωνιά της γης που εμισείτο και μέχρι σήμερα εμισείται, αλλά προπαντός στην εποχή του Χριστού ο Ιουδαίος εμισείτο, η Ιουδαϊκή φυλή εμισείτο και περιφρονείτο σφοδρός από όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου. Δεν ήθελα να κάνουν λόγο, όπως εμείς δεν κάνουμε λόγο για ένα πρόσωπο που μας μισεί και αποφεύγουμε το όνομά του, και όπως και μέχρι σήμερα η ανθρωπότης σιωπά. Αυτό λόγω χάρη τον κύριο να φέρω παράδειγμα. Παράδειγμα. Πέθανε στις ημέρες μας τον καιρό αυτό ένας μεγάλος αλτρουιστής του κόσμου, ένας από τους μεγαλύτερους αλτρουιστές του κόσμου. Ο Φολερό, ο φίλος των λεπρών, που επέταξε σε όλη την Ιφίλιο και πήγε και εγκαλιάστηκε και εδώ και μέχρι Σπιναλόγκα. Μέχρι Σπιναλόγκα έφτασε. Και κοιμήθηκε μαζί με τους λεπρούς και έφαγε μαζί με τους λεπρούς και εισπάστη τους λεπρούς, ο φίλος των λεπρών, εικόν του Ιησού του Ναζωραίου, που άπλωσε τα χέρια του επάνω στην ανθρωπότητα. Εφημερίδες μας, ούτε μία λέξη. Ούτε μία. Άρα δεν υπάρχει φολερό. Εάν κανείς την εποχή ύστερα από 100 χρόνια ερευνήσει εφημερίδες μας, εφημερίδες, και δει ότι δεν γράφεται τίποτε για το φολερό, θα πει δεν υπάρχει φολερό, είναι ορθόν το συμπέρασμα και η κρίση αυτή. Εν τούτσι όμως, ενώ δεν γράφει για το φολερό, γράφει για ασήμαντα πρόσωπα, μικρά και ασήμαντα πρόσωπα, τα οποία σήμερα φιγουράρουν στα στήλες των εφημερίδων, διότι έτυχε να έχουν χρυσά πόδια ή να έχουν χρυσή φωνή, μόνο ότι ούτε τα πόδια ούτε η φωνή του Ράδιγκος αποτελεί την αξιολόγηση του ανθρωπίνου όντως. Λοιπόν, η σιωπή αυτή δεν είναι απόδειξη σταθερά. Και θυμούμε προετών εδώ στην Αθήνα δύο πολιτικοί, ο ένας μισούσε τον άλλο, σφοδρός τον μισούσε, και όταν έμενε στα μπαλκόνια είχε τόσο μίσος επάνω του, τόσο μίσος ώστε δεν τον ονόμαζε με το όνομά του, αλλά τι έλεγε, ο λεγάμενος τον έλεγε, απέφυγε το όνομά του. Και έχω πήραν και ως επίσκοπος ότι ό,τι της μισή περιφρονεί δεν τον αφαίρει, το αποφεύγει. Έχω πήρα πικρά ως επίσκοπος. Έρχονται ανδρόγυνα που ευρίσκονται εις διένεξη, εις διάσταση. Παρατηρώ, προσπαθώ να συμβιβάσω τον άντρα με τη γυναίκα, με όλα τα μέσα που διαθέτω, με τα όλα τα πνευματικά μέσα, και αγωνίζομαι να συμβάσω, που σήμερα τα διαζύγια έχουν αυξηθεί. Δυο πλουτίσανε στην Ελλάδα, την ευλογημένη πατρίδα μας. Δυο επλούτησαν στην πατρίδα, αγαπητά μας παιδιά. Ο ένα είναι η δικηγόρη από τα διαζύγια, και άλλοι είναι οι γιατροί από τις εκτρώσεις. Φρικτό πράγμα. Σε κανένα κράτος των Βαλκανίων τόσα διαζύγια δεν εκλείονται, και σε ένα κράτος του κόσμου τόσες εκτρώσεις δεν συμβαίνουν όπως στην πατρίδα μας. Λοιπόν, προσπαθούν να τους συμβάσω τα διεστάμενα ζευγάρια. Και τι ακούω από το στόμα της κυρίας? Τι ακούω? Δεν αναφέρει το όνομα του συζύγου της. Δεν το λέει Γιώργο, δεν το λέει Νίκο, δεν το λέει Γιάννη, δεν το λέει τίποτα. Αυτός! Φεύγει να φέρει το όνομά του. Λέω, δεν μου λες, κυρά μου, έτσι τον ονόμαζες τον άντρα σου τις πρώτες μέρες που τον γνώριζε? Όχι, λέει, δεσποτάκι. Μα έλεγε Γιωργάκι, με έλεγε Γιώργο, χαϊδευτικά, με όλα τα μέσα, όσο τον αντιλήξει στα δίχτυα της. Τώρα ούτε το όνομά του θέλει να ακούει. Αυτός! Αυτό το παράδειγμα του φολερό. Και από το άλλο παράδειγμα που σας ενέφερα, αντιλαμβάνεστε ψυχολογικώς ότι πάνω ότι μισεί ο άνθρωπος, οσοδήποτε μεγάλο και αν είναι, δεν τον αφαίρει. Είναι το λεγόμενο, αυτό λέγεται στην ιστορία, συνωμοσία, μια λέξη, συνωμοσία. Συνωμοσία, πώς λέγεται αυτό, συνωμοσία, σιωπής. Σε φωνεύει ο άλλος, σε εξοντώνει ο άλλος με τη σιωπή του.
Έτσι λοιπόν και στην εποχή του Χριστού, μολονότι ο Χριστός ή το σπουδαιότερο πρόσωπο της ιστορίας της εποχής εκείνης του κόσμου όλου, εν τούτης όμως δεν έχουμε αρκετάς πληροφορίας. Και όπως σας είπα, ότι οι πληροφορίες αυτές είναι μικρές. Έχουμε όμως πληροφορίες. Ποιες πληροφορίες? Προ 200 χρόνια στην Βιέννη, εδώ στη Βιέννη, ζούσε ένας Άγιος Επίσκοπος της Ελλάδος, συγγραφέας περιβόητος, Μητροπολίτης Μελέτιος λεγόταν Αθηνών. Δεν είχε τυπογραφείο η Ελλάδα, πού να αφήσουν οι Τουρκαλάδες τυπογραφείο, και πήγε στη Βιέννη και εξέδωκε την περίφημη ιστορία του, την εκκλησιαστική και ιστορική ιστορία του Μελετίου, γνωστή στους επιστημονικούς κόσμους ιστορία του Μελετίου, που εκοπίασε 30 χρόνια για να συλλέξει τα ντοκουμέντα γύρω από την ιστορία αυτή. Τι δημοσίευσε αυτό στην ιστορία του? Μία επιστολή, ποια επιστολή? Του Ποντίου Πιλάτου! Του Ποντίου Πιλάτου! Την οποία έστειλε στη Ρώμη. Εδώ είναι αυτή η επιστολή. Δεν σας τη διαβάζω. Περιγράφει ο Πιλάτος με πολύ συνειδικά λόγια ότι πρώτη φορά στη ζωή του παρουσιάστηκε ενώπιον του τιούτος άνθρωπος, ο οποίος τον κατέκλυψε. Και εγώ μεν ήθελα να τον αθώσω, αλλά δυστυχώς επιέστη και κατεδίκασε αυτόν εις θάνατον. Μετανοώ και ζητώ συγγνώμη από όλους τους ανθρωπότητα. Δεν αναφέρω όμως εγώ την επιστολή αυτή, την περιβόητον περιστολή του Πιλάτου προς τον Κέσαρα της Ρώμης, διότι έχουν εγερθεί αρκετή αμφιβολία και εγώ θέλω να πατώ επάνω σε ντοκουμέντα, σε ιστορικά ντοκουμέντα. Ας μην λάβουμε λοιπόν υπόψη την επιστολή του Πιλάτου, η οποία υπήρχε σε αρχαία κείμενα, και ας ζητήσουμε άλλες αποδείξεις. Ποιος μαρτυρεί για τον Χριστό? Μαρτυρεί ένας Ρωμαίος ιστορικός που λέγεται Τάκητος, ο οποίος επέχει στην ιστορία του Ρωμαϊκού έθνους την θέση του Ηροδότου, που είναι ό,τι είναι ο Ηροδότος για μας. Τι λέει αυτός? Ομολογεί για τον Χριστό ότι εμφανίστηκε κάτω στην Ιουδαία ένας άνθρωπος, αν πρέπει να λέγεται άνθρωπος, που κηρύττει τη θρησκεία, και ότι έφτασε μέχρι τη Ρώμη, και ότι εδώ στη Ρώμη, στις φτωχές συνοικίες της Ρώμης, παρουσιάζονται πολλοί που πιστεύουν στο όνομά του, και ότι ο Νέρον κατηγόρησε τους χριστιανούς ότι αυτοί βάλαν τη φωτιά και κάψανε τη Ρώμη. Εκτός του Τακίτου έχουμε τη μαρτυρία του Σουετονίου, άλλο συγγραφέα συγχρόνου. Εκτός του Σουετονίου έχουμε τη μαρτυρία ενός Πλινίου, σπουδαιοτάτη μαρτυρία, ενός ο οποίος ήταν έπαρχος στη Βυθινία, στον Πόντο, και έστελε επιστολή και ρωτούσε τον Κέσσαρα τι να κάνω με τους χριστιανούς που πληθύνονται συνεχώς εδώ εις τον Πόντο και στη Μικρά Ασία και έχουν ερημωθεί τα θυσιαστήρια των ειδώνων. Έχουμε ακόμα σπουδαιότερα μαρτυρία ενός Ιουδαίου, ο οποίος Ιουδαίος θεωρείται εθνικός συγγραφέας του Ιουδαϊκού έθνους, και αυτός είναι ο Ιώσυφος. Ο Ιώσυφος με πολύ συμπάθεια περιγράφει τον Χριστό. Τον Χριστό. Και έχουμε ακόμη μαρτυρία σπουδαιότερα, τον Ταλμούδ. Ποιο είναι το Ταλμούδ? Είναι οι παραδόσεις του Ιουδαϊκού λαού. Το υπαρέδος. Εκεί μέσα στο μεγάλο βιβλίο, αυτό πολύ μεγάλο, γίνεται εκτεταμένος λόγος με τον Χριστό. Τον υβρίζουν οι Εβραίοι, πολλοί τον υβρίζουν. Αλλά μας δεν μας ενδιαφέρει αυτή την ώρα ύβρις. Δεν λένε, δεν γράφουν, δεν αμφισβητούν. Κανείς από αυτούς δεν λέει, δεν υπήρχε. Κανείς. Κανείς από αυτούς. Ούτε ο Τάκητος, ούτε ο Σεωτόνιος, ούτε ο Πλίνιος, ούτε ο Ιώσυπος, ούτε ο Ταλμούδ, ούτε κανείς άλλος από τους εχθρούς του χριστιανισμού έθεσε ποτέ υπό αμφισβήτηση των ιστορικών πρόσωπων του Χριστού. Και αυτός ακόμα Βολτέρος, ο οποίος υπήρξε ο μεγαλύτερος άπιστος και ο πατριάρχης της απιστίας, είπε, έγραψε πολλά κατά του Χριστού, και μάλιστα μέσα από την ψυχή του έβγαλε το βέλος, το αιχμηρόν βέλος. Τι είπε? Το περιβόητο, με συγχωρέσετε για τη φράση που ξεφράστηκε ο Βολτέρος για τον Χριστό, και είπε, φωνεύσατε, φωνεύσατε, ο νέοι, φωνεύσατε ο νέοι της Γαλλίας, εξοντώσατε τον άτιμον. Τόλμησε να πάει να ονομάσει τον Χριστό άτιμον τόσο πολύ. Και προφήτευε ότι ύστερα από 50 χρόνια, χάρη στο κίνημα των νέων της Γαλλίας, οι οποίοι είναι επηρεασμένοι από τα πολλά φρονήματα, δεν θα υπάρχει πλέον Χριστός, δεν θα ακούγεται πλέον Χριστός.
και πράσανε 50 χρόνια και πράσανε 60 χρόνια και πράσανε 70 χρόνια και πράσανε 100 χρόνια και το σπίτι που εκάθεται ο Βολτέρος και φώναζε φωνεύσετε τον άτιμο είναι σήμερα βιβλιοπωλείο που πωλείται η εγγραφή. Ω Χριστέ, ω Χριστέ. Αλλά εκείνο το οποίο δεν τόλμησε ο Βολτέρος, δεν τόλμησαν οι Ιουδαίοι της εποχής του Χριστού, δεν τόλμησε μακράν σειράν κριτικών και αντιχρίστων, ετολμήθη στον αιώνα μας. Και αυτές τις ημέρες κυκλοφόρησε μες στην Αθήνα ένα μεγάλο λεξικό που γράφει για όλα τα ιστορικά πρόσωπα. Τίποτα για τον Χριστό. Τίποτα για τον Χριστό. Γράφει για τα χαλίκια, για το διαμάντι δεν γράφει. Ιστορία των χαλικίων, ανθρώπων μικρών, δολοφόνων, απεσίων που έβαψαν τα χέρια του μες στο αίμα και μετοκίνησαν την ανθρωπότητα ολόκληρο, η οποία κλαίει και θρυνεί επί των ελπίων της. Αλλά για τον Χριστό που δεν μάτωσε, που δεν πάτησε μερμήγκη, τίποτα απολύτως. Τον καταδικάζουν σε αφάνεια και φρονούν ότι υπήρξε πλάσμα της φαντασίας. Έχουμε λοιπόν μαρτυρίας, συγχρόνως μαρτυρίας, αναφυσβητήτως μαρτυρίας. Και δεν έχουμε καμία σύγχρονη μαρτυρία εναντίον της υπάρξεως του ιστορικού προσώπου του Χριστού. Αλλά εκτός όμως των μαρτυριών των συγχρόνων στον Χριστό υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες. Ποιες είναι μαρτυρίες? Δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί το θέμα είναι κάπως έτσι ιστορικό, φιλοσοφικό, ψυχολογικό. Και εγώ μ' αρέσει, συνηθισμένος στα χωριά πάνω στη Φλόρινα, δεν θα έχω τέτοια θέματα. Πάω στα χωριά εκεί πέρα, στους απλούς χωρικούς που είναι κοντά στα σύνορα, κοντά στην Αλβανία, που έχουν τα προβλήματά τους. Σου μιλώ πολύ απλά, πάρα πολύ απλά. Για εσάς Ουγγάρια, ρουφούνε το νερό της δασκαλίας του Χριστού. Εδώ θέλουμε κάπως να συνημερώσουμε επάνω στην τεραστία αυτή συνωμοσία, η οποία διενεργείται εναντίον του ονόματος του Κυρίου μόνος του Χριστού, διότι αργά ή γρήγορα θα ακούσετε από στόματα διαφόρων διδασκάλων και καθηγητών και από συγγραμμάτα θα διαβάσετε ότι ο Χριστός είναι πλάσμα φαντασίας και ότι δεν υπήρχε ιστορικό πρόσωπο εν επί της γης. Έχουμε τέσσερις αποδείξεις ότι ο Χριστός υπήρχε. Ποιες είναι οι αποδείξεις? Πρώτο είναι οι μάρτυρες. Ποιοι μάρτυρες? Τέσσερες μάρτυρες που σπανίως παρουσιάστησαν στην ανθρωπότητα με τόση αξιοπιστία όπως παρουσιάζονται αυτοί. Ο ένας μάρτης είναι ο Μαθαίος, ο δεύτερος είναι ο Μάρκος, τρίτος ο Λουκάς, τέταρτος ο Ιωάννης. Έξοχη της ευγνωμή. Τι είχαν να κερδίσουν αυτοί? Κέρδισαν τίποτα? Κέρδισαν τίποτα απολύτως? Από όχι μόνο δεν κέρδισαν, όχι μόνο εγκατέλειψαν πατέρα και μητέρα και φιλτά τους και γυναίκα και παιδιά, και ρίχτησαν στη μεγάλη περιπέρεια του κηρύγματος και έβρουν τραγικών θάνατων. Αυτοί όλοι είναι ποτέ δυνατόν να πούν ψέματα? Προς τι να πούν ψέματα? Προς τι να μαρτυρήσουν? Προς τι να δώσουν τη μαρτυρία τους τέτοια? Ποιο το συμφέρον τους? Επλανήτησαν? Μα τόσοι πολλοί να πλανηθούν, πώς επλανήτησαν? Αυτοί βεβαιώνουν ότι είδαμε με τα μάτια μας, ακούσαμε, είμαθα απτόπτε και αυτοίκοοι των μεγαλείων του Χριστού. Αλλά αφήσουμε αυτούς τους τέσσερας αξιολόγους μάρτυρες. Έχουμε να παρουσιάσουμε ένα μάρτυρα ο οποίος είναι καταπέκτης. Είναι ογκόλυθος. Και φτάνει ο μάρτυρας ένα και μόνο όνομα, ένα και μόνο όνομα στην ιστορία, φτάνει να αποδείξει ότι Χριστός υπήρξε, υπάρχει και δεν υπάρχει σε ώρας. Και το όνομα αυτό ποιο είναι? Ο Παύλος ο Απόστολος. Παύλος. Διαβάστε το Χόλτζερ τη μετάφραση. Ο Παύλος, ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί σε όλες τις περισσότερες γλώσσες του κόσμου, μνημειώδες βιβλίο. Διαβάσατε το, να δείτε εκεί πέρα οποία αξία έχει η μαρτυρία του Παύλου του Αποστόλου. Τι ήταν αυτός? Ήταν εχθρός. Ήταν θανάσιμος εχθρός. Άφριζε. Ήταν να εξοντώσει τελείως το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όμως αυτός ξαφνικώς κάνει στροφή, όχι 5 μοιρών, όχι 10 μοιρών. Όσοι είναι στα θαλάσσας, πλέον στα θαλάσσας, όσοι έχετε πατέρες ναυτικούς που πλέον στους μεγάλους θαλάσσας, θα σας έχουν πει σπάνιον το παράδειγμα. Να κάνει ο ναύτης, να κάνει στροφή το πιδάλιον 180 μοιρών. Σπάνιον το μοιρών. Έκανε τόσο μεγάλο μοιρών. Έκανε τεραστία κίνηση, μεταβολή, ριζική μοιρές. Από δύση προς ανατολή. Πώς μετεβλήθη? Το ερώτημα των απάντητων είναι αδύνατο. Μετεβλήθη διότι μεγάλο γεγονός συνέβη στη ζωή του και έτσι ο Παύλος
ο οποίος ήταν εχθρός, θανάσιμος στον εχθρό, έγινε διαπρίσιο κήρυξ και ως χρυσάετος επέταξε Ανατολή και ρίση και κήρυξ στον Χριστό. Ο Παύλος είναι ο μεγαλύτερος μάρτης της υπάρξεως και της ζωής του Κυρίου μόνος του Χριστού. Μαρτυρία λοιπόν, τέσσερες μάρτυρες. Λίγοι είναι! Γιατί είναι λίγοι? Λίγοι, λίγοι. Το μεγάλο Αλέξανδρο, ποιος δεν βιώνει ότι υπάρχει Αλέξανδρο? Ένας μόνο, ο Αριανός. Δεν έχουμε άλλους. Δεν έχει ιστορικούς. Ητύχησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και ενώ άλλοι ασήμαντοι είχαν πολλούς βιογράφους, ο Μέγας Αλέξανδρος ητύχησε και δεν είχε Ηρόδοτον και Θουκυδίδην ιστορικών. Και η ζωή του περιγράφεται πενιχρός, τόσο απολυνικά σπηγά όσο και λοιπά. Κι όμως, μόνο ότι ένας τον μαρτυρεί, δεν βρέθηκε κανείς να πει ότι δεν υπήρξε Μέγας Αλέξανδρος. Και αν δώναμε σημασία στον Αριανόν, διότι περιγράφει την ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν θα δώσουμε σημασία στους τέσσερες αυτούς μάρτυρες, οι οποίοι όχι απλώς έγραψαν, αλλά και με το αίμα τους εβέωσαν ότι Ιησούς Χριστός ζει και βασιλεύει στους αιώνες. Τέσσερες μαρτυρίες είναι μικρές. Και ρωτώ, ποιος μαρτυρεί ότι υπήρξε Σοκράτης? Σοκράτης ποιος μαρτυρεί? Δύο μαρτυρούν. Δύο, ο Πλάτων και ο Ξενοφών, οι δύο μαθητές. Και αυτοί και πιστεύομαι στις μαρτυρίες αυτών, διότι δεν έγραψε όπως ο Χριστός, δεν έγραψε ούτε μία λέξη, έτσι και ο Σοκράτης ούτε μία λέξη δεν έγραψε. Κι όμως πιστεύομαι στον Ξενοφόντα, πιστεύομαι στον Πλάτωνα, μόνο ότι η ζωή των παρουσιάζει ορισμένα σκερά στιγμάς και δεν φτάνουν ποτέ ούτε ο Πλάτων ούτε ο Ξενοφόν. Ποτέ δεν φτάνουν. Σας παρακαλώ, σταματήστε εδώ πέρα. Λοιπόν, και δεν φτάνουν ποτέ. Ποτέ οι δύο αυτοί, με ο Πλάτων και ο Ξενοφών, την αξία την οποία έχουν οι τέσσερις Ευαγγελιστές μαζί με τον Απόστολο. Και πιστεύουν ότι υπάρχει Ξεσοκράτης. Και δεν αμφισβητεί κανείς ότι δεν υπάρχει Σοκράτης. Και όμως αμφισβητούν ότι δεν υπάρχει Χριστός. Διότι έχουν συμφέρον να αρνηθούν. Διότι, όπως σας είπα, εάν δεν υπάρχει Χριστός, τότε το παν διαλύεται και καταστρέφεται. Υπάρχει Χριστός, το μαρτυρούν. Οι τέσσερες Ευαγγελιστές, το μαρτύρι ο Παύλος, ο Απόστολος, το μαρτύρι ποιο? Τούτο είναι, τούτο είναι, τούτο είναι. Κι αν λείπει τούτο το βιβλίο, είναι απόδειξη ότι ο Χριστός είναι ιστορικό. Γιατί θα ήταν μακρός, θα ήταν πολύ μακρός ο λόγος, εάν σας έλεγα γιατί. Εδώ μέσα, κάθε βιβλίο είναι καρπός του συγχρόνου πνεύματος. Ένα βιβλίο που γράφεται απηχεί τα σκέψεις της συγχρόνου εποχής. Μια εφημερίδα με τα 100 χρόνια, όποιος ανοίγει την άλλη την εφημερίδα, θα λέει: μα τι κάθανται αυτοί οι άνθρωποι και ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Άλλος κόσμος, άλλες ιδεολογίες, άλλες αντιλήψεις θα επικρατούν στον κόσμο. Κάθε βιβλίο και κάθε περιοδικό είναι απόϊχος του συγχρόνου πνεύματος. Ένα βιβλίο δεν υπήρξε ποτέ απόϊχος του συγχρόνου κόσμου. Υπήρξε απόϊχος του ουρανού. Και είναι αυτό. Ιδέες του προπορεύονται αιώνων ολοκλήρων. Προπορεύονται και προπορεύονται. Και έχουν έσχατε ιδέες, πρώτη ιδέα, αλλά και έσχατε ιδέες της ανθρωπότητας, η ιδέα του Χριστού. Όλες ξεπερνάνε, φεύγουν. Μένουν. Ως άστρα φωτεινά, ως μετέωρα, ως γαλαξία του σύμπαντος, που φωτίζουν την ανθρωπότητα ολόκληρο. Εδώ δεν υπάρχει Ταλμούδ, εδώ δεν υπάρχει ουδαϊκή σκέψη. Εδώ δεν υπάρχουν εσέοι, εδώ δεν υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις, η πλουτοκρατική ή άλλες αντιλήψεις του κόσμου. Εδώ υπάρχει ένα ουράνιο βιβλίο, άνωθεν. Το να πούμε ότι το βιβλίο αυτό το εφαντάστησαν οι ψαράδες της Γαλιλαίας, είναι ένα θαύμα μεγαλύτερο από το θαύμα εκείνο το οποίο περιγράφουν οι Απόστολοι. Ή των αδύνατων, η μικρά διάνοια των αλλιέων και των γραμματέων και των μαθητών του Χριστού και του Παύλου όλων επηρεασμένων από το σύγχρονο πνεύμα να γράψουν βιβλίο το οποίο προπορεύεται των αιώνων ολοκλήρων και το οποίο θα είναι το έσκατο, το άλφα και το ωμέγα της ανθρωπότητας. Πρώτη, υπάρχει Χριστός. Το ομολογούν σύγχρονοι Ιουδαίοι, Ρωμαίοι και Έλληνες. Υπάρχει Χριστός, το αιώνων με το αίμα τους. Οι Ευαγγελιστές και οι μάρτυρες του Χριστιανισμού. Υπάρχει Χριστός, το μαρτυρεί Παύλος. Υπάρχει Χριστός, το μοναδικό βιβλίο στον κόσμο. Υπάρχει Χριστός. Ποιος το βιβλίο? Αν μπορείς να μετρήσεις τις ακτίνες του ήλιου,
Και όπως είναι ανόητος να πει κανείς δεν υπάρχει ήλιος. Δεν υπάρχει ήλιος. Τι λες, δεν υπάρχει. Έβγα έξω τον Ιούλιο μήνα και αν υποστηρίζεις ότι δεν υπάρχει ήλιος, τον Ιούνιο μήνα που το θερμόμετρο είναι 37, μείνε εκεί και θα πάθεις ηλίαση και θα έρθει ο κάτω να σε προσυλλέξει βλάκα και ηλίθιε. Λοιπόν, όπως λοιπόν ηλίθιος, εκείνος ο οποίος εν μηνύει Ιουλίου, κάτω από τον καυστικό ήλιο, λέγει ότι δεν υπάρχει ήλιος, κατά πρώμιον τρόπον είναι ανόητος αυτός ο οποίος δυσχυρίζεται ότι ύστερα από 20 αιώνας να λέγει ότι δεν υπάρχει Χριστός. Όχι, είναι εκατομμύρια. Εδώ και στην Πτολεμαΐδα γίνονταν ασκαφές. Προ 3.000 χρόνια, 4.000 χρόνια, κάτω στα βάθη, μυστήρια πράγματα, στρώματα από άνθρακες και μέσα στα στρώματα των ανθράκων υπάρχουν λείψανα παλαιοντολογικά και από τα λείψανα εκείνα που υπάρχουν συμπεραίνουν οι γεωλόγοι ότι υπήρχε εποχή που ο άνθρωπος ζούσε. Όπως λοιπόν ο γεωλόγος από τα στρώματα που υπάρχουν μέσα στην γη συμπεραίνει υπέρ της υπάρξεως ανθρωπίνης ζωής και άλλο, έτσι και εμείς σχίζονται στην ιστορία και βυθιζόμενοι κάτω στην ιστορία ακούμε φωνάς εκατομμυρίων ανθρώπων ότι ο Χριστός υπήρχε, ότι ήταν το ιστορικότερο πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Είναι η ιστορία των αιώνων και πρέπει να αποθάνει και ο τελευταίος χριστιανός για να διασχιστόμεν ότι δεν υπάρχει Χριστός. Ορθώς είπε ένας νεότερος φιλόσοφος της Ευρώπης ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, περισσότερο ζωντανός από όλους τους ζωντανούς της γης. Αγαπητά μας παιδιά, θα μου επιτρέψετε να κλείσω τη σύντομη αυτή ομιλία δίνοντας μια απάντηση πενιχρά στο τεράστιο αυτό ερώτημα που θέτει η απιστία στον αιώνα μας, μόνο ότι γνωρίζω ότι κατά την ανθρώπων θα αγαναχτείτε και εσείς, διότι ασχολήθημαι με θέμα το οποίο είναι εκτός της αμφισβητήσεώς σας. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να επισημάνω το εξής. Θα έχετε ακούσει όλοι, παραβολικώς ομιλώ, θα έχετε ακούσει όλοι για ένα μεγάλον Άγγλο ποιητή. Όπως εμείς έχουμε τον Όμηρο, όπως εμείς έχουμε τον Όμηρο που έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσια, οι Άγγλοι έχουν τον Σάξπιρ. Μεγάλος ποιητής. Κάθε έθνος έχει τους ποιητάς του. Έγραψε υπερήφημα έργα, αθάνατα έργα. Είναι από τα έργα αυτά του Σέξπιρ, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει κανείς, το συνιστώ να το διαβάσετε, είναι ο Άμπλετ. Τι ήταν ο Άμπλετ? Μια ιστορία η οποία κέντρο έχει την διαφθαρμένη αυλή της Δανίας. Είναι το περίφημο, καμιά φορά ακούτε, κάποιο σάπιο υπάρχει στη Δανία. Όταν θέλουν να περιγράψουν ένα σκάνδαλο, λένε ότι κάποιο σάπιο υπάρχει στην Γαλλία ή στην Δανία. Αυτό το είναι γραμμένο μέσα στο Άμπλετ. Όπως επίσης μέσα στο Άμπλετ είναι γραμμένο ότι κι αν ακόμα δεν υπάρχει τίποτε άλλο να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός, υπάρχει ένα, δεν είναι απόδειξη ότι υπάρχει Θεός στα άστρα του ουρανού. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός ποιο είναι? Η φωνή της συνειδήσεως. Ω, η φωνή της συνειδήσεως, εισαγγελέας αδίστακτος. Αυτή τη φωνή της συνειδήσεως ζωγραφίζει εις το περίφημο έργο του ο Άμπλετ, ο αυτός ο Σαξπίρ. Εκεί γράφει ότι ας πλένεις το χέρι σου με όλα τα αρώματα της Αραβίας. Ας πλένεις εσύ ο πόρνος το κορμί σου με όλα τα λούτρα. Ας πλένεις εσύ το σώμα σου με όλα τα νερά των ποταμών. Είναι ακάθαρτο, είναι ακάθαρτο, φωνάζει μέσα η ψυχή. Όταν το σώμα είναι λερωμένο και όταν τα χέρια είναι λερωμένα με εγκλήματα. Δεν φτάνει εξωτερική πλήση, αλλά χρειάζεται εσωτερική πλήση και καθαρμός. Αυτός λοιπόν και στον Άμπλετ, για να παιχθεί το έργο αυτό χρειάζεται 30 πρόσωπα, 30-40 πρόσωπα. Ένα έργο ήθελα να το ανεβάσω στο θέατρο. Και είχαν για να ανεβαστεί στο θέατρο ο Άμπλετ, έπρεπε να παρουσιαστούν 30 πρόσωπα. Ξέρετε πολύ καλά από θέατρο, μέσα από τα 30 πρόσωπα ένα είναι το πρωταγωνιστούν. Το πρώτον, ο σπουδαιότερος. Πέραξ αυτού κυκλούνται ως περιάξονε όλα τα άλλα πρόσωπα. Λοιπόν, ένας διάσημος ηθοποιός Άγγλος ανέλαβε να παίξει το σπουδαιότερο πρόσωπο του Σεξπηρίου δράματος, του Άμπλετ, να παίξει τον Άμπλετ. Κοπίασαν, δουλέψαν και περιμέναν να δώσουν την παράσταση ενώπιον των βασιλέων, ενώπιον της αριστοκρατίας του Λονδίνου. Αλλά αρρώστησε ο πρωταγωνιστής. Αρρώστησε. Και όταν αρρώστησε ο πρωταγωνιστής, τότε συνήθω ο θείασος
Και δικάστη ο Θείασος. Άλλοι είπαν αναβολή. Εφόσον αρρώστησε ο πρωταγωνιστής, να μην το παρουσιάσουμε το έργο. Οι άλλοι είπαν όχι, και τι είναι ο πρωταγωνιστής, και τι είναι ο πρωταγωνιστής, και τι μάθα εμείς. Η κομπάρση παρουσιαστήκαν ότι μπορούμε να τον καταστήσουμε τον πρωταγωνιστή. Μπορούμε να τον καταστήσουμε. Και τέλος πάντων ενίτσισε η θεωρία εκείνων ότι μπορεί να παιχθεί το έργο του Άμπλετ, των Σεξπίρων έργων, χωρίς τον πρωταγωνιστή. Επέχθη το αποτέλεσμα. Ικτρά αποτυχία. Ικτρά αποτυχία. Πετούσανε μαξιλιάρια επάνω στο θέατρο. Πία, τι θέλω να πω με αυτό. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι δράμα. Σεξπίριον δράμα είναι. Πρόσωπα. Υπουργοί σημερινοί μετά 100 χρόνια θα ψάχνουν να βρουν ποιος μας κυβερνάει. Ποιος είναι πρόεδρος δημοκρατίας. Ποιος είναι πρόεδρος κυβερνήσεως. Θα ψάχνουν όπως και εσείς. Ψάχνουν να βρούμε πιο 100 χρόνια ποιος κυβέρνησε τη μικρά αυτή γωνία της γης. Μετά 200 χρόνια χάνονται. Πρόσωπα τα οποία παίζουν κάποιο ρόλο. Πολλά παίζουν κομπάρση μέσα στο μεγάλο αυτό θέατρο της ζωής. Σεξπίριον δράμα. Το κύριο πρόσωπο της ιστορίας. Το κύριο πρόσωπο της ιστορίας. Πρωταγωνιστούν πρόσωπον. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Πέλεσε Ήρων. Υμνείται και περιψούται εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Αλλά αγαπητοί δεν τελείωσα. Δύο λέξεις και τελειώνω. Και ότι ο Χριστός μας είναι ο άξον, ο ασύγκριτος άξον, πέραξ του οποίου περιστρέφεται ο κόσμος ολόκληρος. Είναι ακόμα και η μαρτυρία ενός μεγάλου Ρώσου διανοητού, ο οποίος θεωρείται προφήτης της ρωσικής γης. Ότι είναι ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, υπήρξε αυτό το πνεύμα το οποίο καταδικάστη επί τσαρικού καθεστώτος εις την Σιβηρία και μαζί του δεν πήρε τίποτε άλλο. Τούτο πήρε μαζί του. Και πάνω από αυτό το τρομερό βιβλίο βγήκαν τα αριστουργήματα του Ντοστογεύση, τα οποία και μέχρι σήμερα εκδίδει και αυτό ακόμα το άθεο καθεστώς και τα οποία κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο και τα συνιστώ να τα διαβάσετε ιδίως τους αδελφούς Καραμαζόφ και το Τιμωρία και Έγκλημα. Είναι σεξπίρια δράματα, ανώτερος του Σέξπιρ ο Ντοστογεύση. Λοιπόν, τον πήγανε στην ερημιά. Κάποιος φοιτητής της Μόσχας της εποχής εκείνης, επηρεασμένος από το πνεύμα της αθεΐας και απιστίας, τον επλησίασε τον Δοστογεύση και του λέει «Πιστεύεις εσύ?» Το είπε σε μια εποχή που είχε γίνει θρύλος ο Δοστογεύσης. Όχι για τη συγγραφή του, αλλά διότι εκείνα το οποίο πίστευε, λάβεται υπόψη ότι καταδικάστη εις θάνατον. Ένα δευτερόλεπτο, ένας κοζάκος ταχυδρόμος από τη Μόσχα, αν σταματήστε, αφήνει τη ζωή του τον Γεύτσι. Ένα λεπτό και τι είχε τελεστεί. Και περιγράφει αυτή τη στιγμή τη τελευταία του ζωή ο Ντοστογεύτσι. Λοιπόν, τον ρώτησε ένας ποιητής, φαντασμένος, επηρεασμένος από το πνεύμα της Γαλλικής Επαναστάσεως. Λέει, εσύ, λέει, παγκόσμιος λογοτέχνης τώρα, πιστεύεις στον Χριστό, πιστεύω στον Χριστό. Μα πιστεύεις, πιστεύω στον Χριστό όπως η μάνα μου. Και τον ρωτάει εκ τρίτου, κι αν έρθει εποχή που η επιστήμη θα αποδείξει ότι ο Χριστός είναι παραμύθι, εσύ θα κάνεις. Και απήντησε με βροσερό βλέμμα, τον κοίταξε το φοιτητάριον, ο Δοστογεύσης ο κολοσσός της λογοτεχνίας του λέει, δεν πιστεύω ότι θα έρθει ποτέ τέτοια εποχή, τέτοιος κόσμος. Δεν πιστεύω να έρθει ποτέ που επιστήμη, διότι επιστήμη που γράφεται όχι με μικρόν έψιλον, αλλά με κεφαλαίον έψιλον, γονατίζει μπροστά στον Χριστό και προσκυνάει τον Χριστό. Δεν πιστεύω να έρθει τέτοια εποχή που επιστήμη θα ανοίξει τον Χριστό. Μα δεν μπορεί να έρθει. Εάν έρθει λοιπόν εποχή κατά την οποία τυφλή επιστήμη, λέει ο Δοστογεύσης, ανοίγει τον Χριστό, εγώ δεν εννοούμε τον Χριστό. Πιστεύω πως η γιαγιά μου, πιστεύω πως η γενναία όλο το Ρώσο. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο παρόμοιο λέγει και ο δικός μας Παπαδιαμάντης, που λέγει μέσα εδώ στην Αθήνα με το πνεύμα του Ροίδη και το πνεύμα των Αθέων είχαν ανοιχτεί τα πάντα. Ένα στεκότανε με στην άβυσο της αθείας και πιστείας, ένα στεκότανε ο Παπαδιαμάντης. Πιστεύω, αγαπώ, λατρεύω τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι το πνεύμα το οποίο διαποτίζει τα συγγράμματά τα οποία έχουν και Σεξπίριον και το Στογεύσιο πνεύμα ο νεότερος εδώ συγγραφέας όπως είναι ο Παπαδιαμάντης. Πιστεύω και δεν πιστεύω μόνο αυτοί. Ό,τι ωραίων παιδιά, 50 χρόνια δουλεύω μέσα στο έθνος μου,
με πολλές περιπέτειες, με κινδύνους, με θανάτους. 50 χρόνια έχω διαβάσει πολλά βιβλία, αλλά όσο περνούν τα χρόνια τόσο καταλαβαίνω ούτε ωραίων, ούτε υψηλών, ούτε μέγα, ούτε ουράνιων. Το είπε ο Χριστός. Δεν υπάρχει πέρα τούτο τίποτα άλλο. Γι' αυτό τελειώνω και εγώ και σας λέγω, αγαπητά μου παιδιά, εγώ είμαι η Δύσης, είστε Ανατολή, η ωραία Ανατολή, που αν δουλέψετε χριστιανικά θα πλάσετε μια καινούργια πατρίδα, μια ωραία πατρίδα άστρων του ουρανού και μετέωρων του κόσμου ολοκλήρου. Τελειώνω και λέγω, συνοψίζω όλη την διδασκαλία αυτή, την πενιχράη διδασκαλία, και τονίζω με όλη την ίδια τον πνευμόνο μου. Όπου είναι ο Χριστός, πού είναι ο Χριστός? Είναι στο σπίτι, είναι στην αγορά, είναι στο εμπόριο, είναι στα δικαστήρια, είναι στο στρατόνα, είναι στην κυβέρνηση, είναι στην εκκλησία. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι η αλήθεια. Όπου λείπει ο Χριστός, εκεί είναι το ψεύδος. Όπου είναι ο Χριστός, είναι η δικαιοσύνη. Όπου λείπει ο Χριστός, είναι η αδικία και η αρπαγή. Όπου είναι ο Χριστός, είναι η αγάπη. Όπου λείπει ο Χριστός, είναι το μίσος του άγριον. Όπου είναι ο Χριστός, είναι το φως. Όπου λείπει ο Χριστός, είναι το σκότος. Όπου είναι ο Χριστός, είναι ο παράδεισος. Όπου λείπει ο Χριστός, είναι η κόλαση. Και κόλαση, κόλαση έγινε η γη. Γιατί σταυρώσαμε με κρέο των Χριστών. Ο νεό τη ελληνική. Πίστευε στον Χριστόν. Υπράνω μικρών ονομάτων, ταπεινών ονομάτων. Πρωταγωνιστή του βίου σα, τη ιστορία σα, του κόσμου. Ναι, είναι ο Χριστός. Και μόνο ο Χριστός. Και τροποποιών. Αλλάζω λίγο το στίχο του εθνικού μου ποιητού, του εθνικού μα ποιητού. Λέγω, ο νεό τη ελληνική. Κλείσε με στην καρδιά σου τον Χριστό για να σταθείς κάθε είδους μεγαλείων.